Εδώ είμαστε και πάλι αγαπητοί φίλοι και να πάμε να δούμε έτσι λίγο σύντομα, περιληπτικά, μια επιστολή που έστειλε ο Δήμαρχος Λειψών, ο κύριος Φώτης Μάγκος, προς τον Πρωθυπουργό. Να θυμίσουμε, Νίκη, στους τηλεθεατές και την επιστολή που είχε κάνει μόλις είχαν καταργηθεί, μόλις είχε πάρθει η απόφαση για το τι πρόκειται να γίνει μάλλον με τους συντελεστές ΦΠΑ ο Δήμαρχος Λειψών. Είναι πολύ καλός και πραγματικά, στο λόγο του. Ναι, ήταν μια... Έτσι, ένα δελτίο τύπου, δεν θα το έλεγα αιχμηρό, γιατί έλεγε αλήθειες, αλλά η αλήθεια πονάει βέβαια. Έτσι. Λοιπόν, έχουμε τώρα και μία επιστολή προς τον Πρωθυπουργό. Τα βασικά σημεία θα αναφέρω. Λένε ότι εκφράζουμε τη βαθύτατη απογοήτευσή μας για την απώλεια ίσως του δικαιότερου μέτρου που είχε ποτέ εφαρμοστεί στην νησιωτική χώρα. Η απόδοση μερίσματος, λέει ο κύριος Μάγκος, σε ένα τμήμα της κάθε τοπικής κοινωνίας απέτυχε να εξαγοράσει τις συνειδήσεις των ανθρώπων της, γιατί ο τρόπος με τον οποίο μοιράστηκε δεν στηρίχθηκε σε αντικειμενικά κριτήρια και πάλι. Διευρυμένα μεν τα εισοδηματικά κριτήρια, χωρίς αντίκρισμα όμως, αφού ασήμαντα περιουσιακά στοιχεία, όπως μία βάρκα η οποία κοστίζει λιγότερο από ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο μικρής κατηγορίας, με την οποία ο νησιώτης καλύπτει μέρος των ελάχιστων καθημερινών του αναγκών και συμπληρώνει το βιοπορισμό του, συνιστά κριτήριο πολυτελούς διαβίωσης και πολύ σωστά. Το επισημαίνει ο κύριος Δήμαρχος, γιατί είχαμε και πολλά παράπονα γύρω από αυτό, Νίκη. Πολλοί δεν πήραν το μέρισμα, γιατί ακριβώς διαθέτουν ένα μικρό σκάφος. Όπως προκλητικά και προσβλητικά με κόκκινα γράμματα του εμφανίζει εφαρμογή. Και οι περισσότεροι από αυτούς που δεν κρίθηκαν δικαιούχοι πραγματικά θεωρούν πολυτέλεια το αυτοκίνητο λόγω της οικονομικής τους δυσχέρειας. Το σίγουρο είναι ότι ακόμη και αυτοί που το πήραν και δείχνουν προς στιγμήν ικανοποιημένοι, θα δουν σύντομα όλους τους λογαριασμούς τους, δημοτικά τέλη και άλλα, να φουσκώνουν και να το εξανεμίζουν σιγά σιγά μαζί με όλα τα άλλα αναγκαία αγαθά που θα κληθούν να πληρώσουν ακριβότερα. Είναι προφανές, λέει εδώ η επιστολή, ότι ελάχιστοι γνωρίζετε τι σημαίνει να ζει κανείς σε μικρό νησί και να μεγαλώνει την οικογένειά του κάτω από απρόβλεπτες και επικίνδυνες συνθήκες. Να μην ξεχνάμε ότι η επιστολή απευθύνεται προς τον Πρωθυπουργό. Ο τομέας της τοπικής ανάπτυξης θα δεχθεί χτύπημα κάτω από τη ζώνη, λέει ο κύριος Μάγκος. Ποιος νοήμων μικρομεσαίος επενδυτής θα βάλει τα χρήματά του σε ένα τόσο φορολογικά τοξικό περιβάλλον? Επίσης αναφέρει σε κάποιο σημείο η επιστολή, το τρίτο και μεγαλύτερο θύμα της υπόθεσης και παράπλευρα ξανά οι δημότες είναι οι δήμοι των 27 νησιών, για τους οποίους αντί να γίνονται ενέργειες μείωσης ή και κατάργησης των φόρων προς το κράτος, καλούνται να αποδίδουν το 1/4 του προϋπολογισμού τους υπό μορφή φόρου 24%. Στα 4 εκατομμύρια, που είναι ο γενικός προϋπολογισμός του Δήμου Λειψών, θα δίνουμε το 1 εκατομμύριο στην εφορία, μειώνοντας αντίστοιχα τις δαπάνες σε πολύ σημαντικές υπηρεσίες. Εμείς έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Φώτη Μάγκο, να τον καλησπερίσουμε. Κύριε Δήμαρχε, χρόνια πολλά. Καλησπέρα. Χρόνια πολλά σε καλησπέρα, εσάς, σε όλο τον κόσμο που μας ακούει. Να εύχομαι να έχουμε μια καλή χρονιά σε λίγες μέρες, γιατί η προηγούμενη στο φωτοφίνις μας επιφύλαξε πολύ δυσάρεστες εκπλήξεις, όπως αυτή της κατάργησης των μειωμένων συντελεστών. Έτσι. Γι' αυτό ήρθαμε σε επαφή μαζί σας, αν και είστε εκτός του νησιού, είστε στη Θεσσαλονίκη, έτσι. Η αλήθεια είναι ότι μόλις έφτασα στη Ρόδο και την Κυριακή επιστρέφω στο νησί για να γιορτάσουμε την πρωτοχρονιά και να κάνουμε και κάποιες εκδηλώσεις για αυτήν την ημέρα, για λόγους βέβαια υγείας του παιδιού. Είναι αυτό που δεν μπορεί να καταλάβει ούτε ο Πρωθυπουργός ούτε κανένας υπουργός, αλλά τουλάχιστον αφού δεν μπορούν να το καταλάβουν, ας μας ακούνε. Δεν μπορούν να καταλάβουν δηλαδή ότι προκειμένου να κάνεις απλά πράγματα που υπό άλλες συνθήκες παίρνει κανείς το αυτοκίνητό του και τα διεκπεραιώνει και γυρίζει σπίτι του, εμείς πρέπει να λείπουμε 5 και 10 μέρες. Και να αλλάζουμε 10 μέσα μεταφοράς. Έτσι ακριβώς. Εγώ εκείνο που θεώρησα πολύ αιχμηρό στην επιστολή και θέλω να το αναφέρω και το είπα χωρίς να το έχω μετανιώσει, λέω ακόμα και αυτό το οποίο οι κατακτητές της Δωδεκανήσου τα τελευταία 100 χρόνια κάποιοι το θέσπισαν, άλλοι το έθεσαν υπό άλλες μορφές φοροαπαλλαγών και ατελειών. Όλοι αυτοί το σεβάστηκαν και δεν το σεβαστήκαμε εμείς, οι σύγχρονοι Έλληνες. Εμείς είχαμε αναφερθεί βέβαια και στην προηγούμενη επιστολή, βλέπουμε σήμερα και αυτή την επιστολή. Καταλαβαίνουμε μέσα από αυτή την αγανάκτηση. Έτσι, και δεν, φαντάζομαι δεν είστε και ο μόνος δήμαρχος, από όλους υπάρχει αυτή η αγανάκτηση. Το θέμα είναι ότι τα μικρά νησιά όπως η Λειψή, εκεί είναι εντονότερο ακόμη το πρόβλημα από ό,τι φαίνεται. Και πολύ καλά κάνετε και αναδεικνύετε μέσα από την επιστολή και τη ζημία που θα υποστούν και οι Δήμοι. Γιατί εμείς, Νίκη, δεν το είχαμε αγγίξει αρκετά αυτό, δεν το είχαμε αναπτύξει αυτό το κομμάτι.
οφείλω να πω ότι εγώ δεν είμαι πολύ ευχαριστημένος από τη συνολική αντίδρασή μας. Ήμασταν λίγο χλιαροί. Παρ' όλα αυτά, εγώ δεν ήθελα να σιωπήσω. Δεν θέλω να χαϊδεύω αυτιά. Όταν βγαίνω και λέω ευχαριστώ και συγχαρητήρια για κάτι, το εννοώ, όπως και τώρα. Έβγαλα και κατά κάποιο τρόπο το θυμό μου και μαζί το θυμό πολλών συμπολιτών μου, όχι μόνο των Λειψών και της Δωδεκανής. Με πήραν από πολλά μέρη και μου είπαν σε ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί ακούστηκε κάποια φωνή η οποία ταυτίζεται με τη δική μας. Αυτή η ανάγκη και εμένα λοιπόν με έκανε να μην σιωπήσω και ενώ ήταν γιορτές να καθίσω έτσι να ετοιμάσω αυτή την πολύ αιχμηρή επιστολή. Είναι αιχμηρή, αλλά σας ξαναλέω δεν το έχω μετανιώσει γιατί πρέπει να καταλάβουν ότι αυτό το λάθος ήταν ολέθριο για τα Δωδεκάνησα. Είναι ολέθριο. Και όσο πιο μικρά και απομακρυσμένα είναι κάποια νησιά, τόσο εντονότερα είναι αυτά τα προβλήματα της οικονομικής ανέχειας και της δυσχέρειας. Εμείς ακόμα, μέχρι να μπει η αφαλάτωση, ελπίζουμε ότι θα έχουμε πόσιμο νερό, πίνουμε όλα τα χρόνια νερό ενθυαλωμένο. Ξέρετε λοιπόν ότι κοστίζει τρεις φορές πάνω από ότι στο σούπερ μάρκετ της Θεσσαλονίκης που το είδα σήμερα πρόσφατα. Γιατί, γιατί το νερό έχει όγκο, είναι φτηνό σαν αγαθό, όμως η μεταφορά του κοστίζει πάρα πολύ. Καταλαβαίνετε. Ένα άλλο παράδειγμα θα σας πω. Έφερα χριστουγεννιάτικα στολίδια που κοστίζανε 1500 ευρώ για το Δήμο Λειψών και πλήρωσα άλλα 500 στη μεταφορική. 600. 2%. Τι να πούμε. Τα πάντα επιβαρημένα. Ακριβώς. Θέλω να λέω παραδείγματα, γιατί αν μιλάμε γενικά και αόριστα, ίσως να μην καταλαβαίνουν. Γι' αυτό είπα και το παράδειγμα του Γενικού Προϋπολογισμού των Λειψών. Στα 4 εκατομμύρια που διαχειρίζεται ο Δήμος, το 1 εκατομμύριο θα πρέπει να πηγαίνει στο κράτος. Είτε κάνουμε προμήθειες υλικών, είτε κάνουμε έργα. Μα αυτό είναι τελείως κουφό, θα το έλεγα. Να πληρώνεις το 1 τέταρτο των ήδη λίγων χρημάτων που έχεις για να πηγαίνουν σε φόρους του ίδιου του κράτους που υποτίθεται ότι θα πρέπει να σε χρηματοδοτεί. Καταλαβαίνετε. Επίσης, καταλαβαίνουμε πολύ καλά. Η ληστεία, και θα το πω χωρίς εισαγωγικά, σε όλη αυτή την υπόθεση, είναι ότι στις ανταποδοτικές υπηρεσίες ήδη εμείς φορολογούμε τον κόσμο, έτσι, εισπράττουμε το ΦΠΑ και τον αποδίδουμε στην εφορία. Αυτά τα χρήματα τα τοποθετούμε μέσα στους ΚΑΑ των υπηρεσιών αυτών ανταποδοτικού χαρακτήρα και όταν πάω να ξανακάνω ένα έργο ίδρυυσης αποχέτευσης, ξαναπληρώνω 24% ΦΠΑ για να, και ουσιαστικά από τα 100 τα 50 μου τα παίρνει το κράτος. Mm. Πληρώνει ο πολίτης, πληρώνει και ο Δήμος για τα ίδια χρήματα. Είναι αυτό που λέγαμε, αλυσιδωτές είναι οι επιπτώσεις και δυστυχώς είναι πάρα πολύ. Και γι' αυτό άσυνες. Βέβαια εγώ ζητάω μέρισμα και για τους Δήμους. Αυτό θέλαμε να μας μπορεί μέρισμα να μην μου δώσουν, όμως πρέπει να προβληματιστούν. Πρέπει να προβληματιστούν γιατί μελλοντικά θα υπάρξουν προβλήματα και αν δεν έχουμε αντισταθεί τώρα και δεν έχουμε αντιδράσει, θα θεωρηθούν ότι είναι λυμένα, ότι είναι δεδομένα κάποια πράγματα. Έχετε δίκιο, κύριε Δήμαρχε. Μάλιστα. Λοιπόν, ωραία, να το αφήσουμε εδώ το θέμα, μια και είναι τέτοιες ημέρες, να ακούσουμε και τις ευχές σας και με τον καινούριο χρόνο θα έχουμε τη δυνατότητα να τα ξαναπούμε. Εγώ θέλω να ευχηθώ πάνω απ' όλα υγεία σε όλο τον κόσμο, γιατί αυτό είναι το πιο σημαντικό. Το λέμε πολλές φορές, αλλά δεν το εννοούμε. Να προσέχουμε τους εαυτούς μας, τις οικογένειές μας, τα παιδιά μας, τους συνανθρώπους μας και να έχουμε πολύ, πολύ θετική διάθεση όσα στραβά και να μας συμβαίνουν. Λοιπόν, η καλή διάθεση και η καλή ψυχολογία πιστεύω ότι θα βοηθήσουν στο να ξεπεράσουμε όλα μας τα προβλήματα. Παρ' όλα αυτά πρέπει όμως να είμαστε ενεργητικοί και δραστήριοι και να παλεύουμε με θετικό τρόπο, όχι με γκρίνια. Έτσι. Ωραία. Να είστε καλά, κύριε Δήμαρχε. Χρόνια πολλά. Χρόνια καλή, πολλά χρονιά καλή χρονιά και σε εσάς. Καλή δύναμη σε όλους σας. Και στην οικογένειά σας. Καλή χρονιά. Γεια σας. Γεια σας. Μαχητικός. Και μαχητικός. Έτσι. Μέρες που είναι, είπαμε να μην αγγίξουμε έτσι πολύ σοβαρά θέματα, αλλά δεν μπορείς, Νίκη, δεν μπορείς. Από είναι μόνη της η επιστολή, έτσι όπως την έστειλε. Βέβαια, θέτει ζητήματα κλπ. Ναι. Λοιπόν, δεν ξέρω πόσο χρόνο έχουμε να πάμε σε ένα... Ναι. Να πάμε σε ένα άλλο θέμα. Ωραία. Λοιπόν, όσον αφορά το κοινωνικό τιμολόγιο της ΔΕΗ.
Αναφορικά με τα νέα κριτήρια στο κοινωνικό τιμολόγιο της ΔΕΗ, στην πρωινή εκπομπή του Αντένα Καλημέρα Ελλάδα, ο Γιώργος Σταθάκης σημείωσε ότι σήμερα εκδίδεται η σχετική κοινή υπουργική απόφαση που χωρίζει τους δικαιούχους σε δύο κατηγορίες. Πρώτον, σε αυτούς που καλύπτουν τα κριτήρια του κοινωνικού μερίσματος, οι οποίοι θα απολαμβάνουν έκπτωση που θα φτάνει στο 35%, και δεύτερο, σε εκείνους που καλύπτουν τα κριτήρια του κοινωνικού εισοδήματος αλληλεγγύης, οι οποίοι θα απολαμβάνουν έκπτωση της τάξης του 70%. Πάμε να δούμε, να ακούσουμε τον κύριο Σταθάκη. Αυτή η περιβόητη κοινή υπουργική απόφαση, οικία, σχετικά με το καινούργιο κοινωνικό τιμολόγιο, πότε θα βγει να τη μάθουμε? Σήμερα. Σήμερα λοιπόν η απόφαση για το νέο κοινωνικό τιμολόγιο. Της ΔΕΗ, έτσι, αυτό. Το νέο κοινωνικό τιμολόγιο έχει δύο χαρακτηριστικά. Θα υπάρχουν δύο πλέον κατηγορίες κοινωνικού τιμολογίου. Αυτοί οι οποίοι καλύπτουν τα κριτήρια του κοινωνικού μερίσματος θα έχουν 34% έκπτωση. Γύρω στο 35% έκπτωση. Αυτά τα νοικοκυριά που καλύπτουν τα κριτήρια του ΚΕΑ, του εισοδήματος αλληλεγγύης, κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης, θα έχουν 70% έκπτωση. Άρα έχουμε δύο βασικές κατηγορίες στο νέο κοινωνικό τιμολόγιο. Η μία κατηγορία είναι αυτή που έχουν τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια του κοινωνικού μερίσματος και απολαμβάνουν 35% έκπτωση κατά μέσο όρο. Και δεύτερον, τα πιο φτωχά νοικοκυριά που καλύπτουν τα κριτήρια του εισοδήματος αλληλεγγύης, τα οποία θα έχουν 70%. Όσοι πήραν κοινωνικό μέρισμα θα είναι και στο κοινωνικό τιμολόγιο. Βεβαίως. Με έκπτωση 35%. Ακριβώς. Όσοι λοιπόν πήραν κοινωνικό μέρισμα, 1.350.000 θα έχουν έκπτωση 35% στο κοινωνικό τιμολόγιο. Είναι μεγάλος αριθμός. Και όσοι παίρνουν κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης, 70%. Άλλα 300.000. Η μεγάλη πληγή ξέρετε ποια είναι? Μία οικογένεια φτωχή, όταν υπερβεί έστω και μία κιλοβατόρα, πλήρωνε όλο το λογαριασμό με αυξημένο τιμολόγιο. Δίνουμε 10% απόκληση. Δηλαδή εσείς δικαιούστε 1.500 κιλοβατόρες, έχετε και 10%, αλλά 150 χωρίς να το χάσετε. 1.650 δηλαδή. Ακριβώς, χωρίς να το χάσετε. Άρα λοιπόν δεν θα υπάρχει το πλαφόν των 1.500, έτσι, που μέχρι τώρα, εάν το υπερβαίνανε κάποιοι, πληρώνανε έστω και για μία κιλοβατόρα όλο αυξημένο, ουσιαστικά το αλλά και ένα αβάτζο, ας το πούμε έτσι, 10%, δηλαδή άλλες 150 κιλοβατόρες, άρα το όριο από τα 1.500 πηγαίνει στις 1.500 κιλοβατόρες, πηγαίνει στις 1.650. Και ταυτόχρονα υπολογίζεται σε ετήσια βάση, άρα αν σας ξεφύγουν δύο λογαριασμοί και στους άλλους καλύπτονται από τους άλλους δύο. Λοιπόν, ακούσαμε ξανά τον κύριο Σταθάκη. Πολύ έτσι, ενδιαφέροντα όλα αυτά που εξαγγέλνουν. Το θέμα είναι να δούμε πώς θα υλοποιηθούν και πότε. Έχουμε όμως στη τηλεφωνική μας γραμμή την Πέγκη Ντόκου από τη Ρόδο. Πέγκη, καλησπέρα. Καλησπέρα Νίκη, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι από τη Ρόδο. Καλησπέρα. Λοιπόν, τι έγινε, είχατε συνάντηση σήμερα? Ναι, σήμερα βέβαια ήταν μια πιο ήρεμη μέρα, πρέπει να πούμε, όσον αφορά την επικαιρότητα. Με τον κύριο Χατζημάρκο συναντηθήκαμε για ανταλλαγή ευχών, με μεζέδες, με σούμα, πάρα πολύ. Κάποια στιγμή ο κύριος Χατζημάρκος, εφόσον ήταν μπροστά και όλη η παράταξή του, ήταν παρούσα η παράταξή του, γερετή, μας προέτρεψε να πάρουμε θέσεις. Δηλαδή από τη μία πλευρά κάθισαν οι αιρετοί και από την άλλη πλευρά καθίσαν οι δημοσιογράφοι. Και μας ρωτούσε ποιον συγχωρείτε από όλους και ποιον συγχωρούν εκείνοι. Οπότε σήμερα το κάναμε. Διάθεση για παιχνίδια είχε ο έλεγα να κάνουμε εμείς. Εγώ βέβαια το ρώτησα εσείς κύριε Χατζημάρκο, ποιον από εμάς συγχωρείτε? Τους δημοσιογράφους. Αλλά τέλος πάντων γενικώς σήμερα δίναμε συγχώρεση ο ένας τον άλλον. Και τελικά όλοι μαζί βγάλαμε μια τεράστια οικογενειακή φωτογραφία. Επίσης ο κύριος Μινατσής από την Κάρπαθο μας έστειλε, επειδή δεν μπορούσε να είναι παρόν, μας έστειλε μια πολύ ωραία μαντινάδα για τους δημοσιογράφους, άλλωστε και εκείνος είναι δημοσιογράφος, ήταν στο παρελθόν δημοσιογράφος. Και από εκεί και πέρα μπορούμε να πούμε ότι ήταν μια ημέρα η οποία κύλησε πιο χαλαρά.
Mm-hmm. Τουλάχιστον από την άποψη της επικαιρότητας. Στο Δήμο Ρόδου κυριάρχησαν τα κάλαντα. Σήμερα πέρασαν πάρα πολύ και έλεγαν τα κάλαντα στο Δήμαρχο Ρόδου. Δεν είχαμε δηλαδή κάτι ιδιαίτερο ή κάποιες άλλες δηλώσεις, μπορούμε να πούμε, ούτε είχαμε κάτι άλλο από την επικαιρότητα. Τα βλέμματα είναι όλα στραμμένα στις εκδηλώσεις που γίνονται αυτές τις μέρες στη Ρόδο mm-hmm. και περιμένουμε βέβαια να ανακοινωθεί για το τι θα γίνει με την αλλαγή του χρόνου, γιατί ακόμα δεν μας έχουν ανακοινώσει ποια εκδήλωση θα κάνουν εκείνη τη μέρα. Μας είπαν ότι θα γίνει κάποια, θα είναι μια εκδήλωση έκπληξη η αλλαγή του χρόνου. Ελπίζω βέβαια και ο καιρός να βοηθήσει να εκείνη την και να μην κάνει την έκπληξη ο καιρός. Να μην κάνει την έκπληξη ο καιρός ακριβώς. Να μην μας ευνηδιάσει ο καιρός. Σήμερα λοιπόν ήταν η μέρα της συγχώρεσης στην περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου, την ονομάσαμε έτσι. Και βεβαίως να πούμε ότι ήταν μαζεμένη όλη η παράταξη του κυρίου Γιώργου Χατζημάρκου. Μάλιστα. Μακάρι να μην ήταν μόνο μία ημέρα το χρόνο της συγχώρησης, Πέγγι. Μία ημέρα το χρόνο. Κοίταξε, προφανώς στο τέλος του χρόνου γίνεται απολογισμός. Γιατί αλλάζει η χρονιά και μάλιστα επικαλέστηκε αυτό που είπε η συνάδελφος από την εφημερίδα Ροδιακή, η Βαρβάρη Μπογδάνου, ότι αυτό που θέλουμε είναι να πούμε στους αιρετούς να μην επαναλάβουν τα ίδια λάθη που έκαναν. Mm. Αυτό ακριβώς, αυτό επικαλέστηκε ο κ. Χατζημάρκος, ότι μάλιστα την επόμενη χρονιά μην κάνετε τα ίδια λάθη. Τους εξήγησε. Μάλιστα. Μάλλον τους προειδοποιήθηκε ο ίδιος. Ουδέν σχόλιο. Μπορούσαμε ένα στον άλλον. Οι αιρετοί τους δημοσιογράφους και οι δημοσιογράφοι τους αιρετούς. Εντάξει. Έτσι, όχι. Ο καθένας πρέπει να κάνει τη δουλειά του όσο πιο σωστά γίνεται. Από εκεί και πέρα θεωρώ ότι. Αυτό είναι το πιο σωστό από όλα. Να κάνει τη δουλειά μας όσο πιο σωστά γίνεται και να μην κάνει. Τώρα, αν σε κάποιον δεν αρέσει. Εντάξει. Λάθη γίνονται πάντα. Α μην μας συγχωρήσει η Πέγγι. Αν κάνουμε εμείς σωστά τη δουλειά μας. Ας μην μας συγχωρήσουν αν δεν αρέσουμε, τι να κάνουμε. Ναι, καταλαβαίνουμε όλοι μας ότι υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Βέβαια. Υπάρχουν και από τη μία πλευρά και από την άλλη. Απλά οι αιρετοί είναι διαφορετικοί γιατί εκλέγονται. Οι δημοσιογράφοι είναι διαφορετικοί γιατί έχουν και εκείνοι ένα πολύ μεγάλο μερίδιο ευθύνης απέναντι στην κοινή γνώμη. Βέβαια. Αν και δεν είναι εκλεγμένοι, δεν έχει έτσι σημασία. Είναι ο καθένας να λαμβάνει τις ευθύνες. Και γενικά, Πέγγι, οι πολιτικοί πολλές φορές δεν τα πάνε καλά με τα μέσα ενημέρωση και τους δημοσιογράφους. Αλλά όπως είπε κάποιος. Είναι μια σχέση μοιραία από πάρα πολλά χρόνια. Δεν είναι καινούριο σε όλο τον κόσμο αυτό συμβαίνει. Είναι κάτι το οποίο το έχουν δηλώσει επανειλημμένα οι συνάδελφοι. Με την πάροδο των ετών, πολλές δεκαετίες πριν και τις εποχές οι οποίες δεν ήταν καθόλου εύκολη η ενημέρωση, έτσι, όταν δεν υπήρχε τίποτα παρά μόνο ένα τηλέφωνο σταθερό, ας πούμε, και καταλαβαίνουμε ότι ήταν ακόμα πιο δύσκολο και να διασταυρώσεις είδηση και να μεταδώσεις είδηση, ακόμα πιο δύσκολο. Ωστόσο, πρέπει να πούμε ότι υπήρχε πάντα μια μοιραία σχέση ανάμεσα στην εξουσία και στον τύπο. Μία μοιραία σχέση η οποία δεν ήταν πάντοτε επιτυχής. Είναι γεγονός, είναι λογικό. Αναλόγως βέβαια από πάρα πολλά πράγματα. Η κάθε χώρα έχει τα δικά της στάνταρ, ο κάθε τόπος έχει τα δικά της στάνταρ. Είναι λογικό, το καταλαβαίνουμε. Πέγγι, να σου ευχηθούμε. Λοιπόν, να πούμε την τελευταία μέρα σήμερα, να πούμε χρόνια πολλά σε όλους. Καλή χρονιά. Και ό,τι καλύτερο. Και εμείς εδώ θα είμαστε και του χρόνου πρώτα ο Θεός. Έτσι, θα τα πούμε του χρόνου. Χρόνια σου πολλά. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά και καλή χρονιά. Πάντα επιτυχίες, Πέγγι. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, νομίζω πως πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις.